Εικόνες βγαλμένες από την καρδιά του ψυχρού πολέμου. Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες ανταλλάζουν στο αεροδρόμιο της Άγκυρας τον Αμερικανό πρώην πεζοναύτη Τρέβορ Ριντ, που κρατούνταν σε φυλακές της Ρωσίας, με τον Ρώσο Κωνσταντίν Γιαροσένκο, ο οποίος εξήτη ποινή κάθειρξης 20 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες για εμπόριο ναρκωτικών. Η όλη διαδικασία κρατά μόλις λίγα λεπτά. Λίγο αργότερα ο Γιαροσένκο θα φτάσει στη Μόσχα και θα πέσει στην αγκαλιά των δικών του. Констатировать факты, что со мной сделали власти Соединенных Штатов Америки в отношении меня за эти 12 лет, с момента моего похищения, с момента пыток и отношение ко мне в американских тюрьмах. It's a huge moment today that speaks to President Biden's commitment to bring home Americans held hostage and wrongfully detained around the world. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουντέρες, έφτασε στο Κίεβο και βρέθηκε στη μαρτυρική Μπούχα, όπου καταγράφηκαν οι εικόνες φρίκης που συγκλώνησαν τον πλανήτη. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τα εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στην Ουκρανία. The day after I commenced the investigation on the 2nd of March. I deployed a team to the region. I've been myself to Ukraine twice in these last period, to Lviv and to Kiev. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμι Ζελένσκι προσπάθησε να συγκεντρώσει όση περισσότερη στήριξη μπορεί. Συναντήθηκε με την πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελβετίας, Ιρέν Κάλιν, τον πρόεδρο της Γερουσίας της Ρουμανίας, Φλωρίν Κίτσου, και τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βόρειας Μακεδονίας, Ταλάτ Τζαφέρι. Και όλα αυτά την ώρα που κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ είπε πως η συμμαχία θα καλωσορίσει τη Φινλανδία και τη Σουηδία με ανοιχτές αγκάλες, εφόσον αυτές οι δύο χώρες υποβάλουν αίτημα ένταξης.